Τέσσερις τράπεζες στην Κύπρο, η Ελληνική Τράπεζα, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, η Eurobank και η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση ξεπλήματος βρώμικου χρήματος ύψους 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για την οποία κατηγορείται η Αμερικανική Διαδικτυακή Τράπεζα Liberty Reserve. Μιλώντας το πρωί στο Τρίτο, η επικεφαλής της Μονάδας Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος, Εύα Παπακυριακού, χαρακτήρισε αχρίαστο τον θόρυβο που δημιουργήθηκε. Έχουμε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών από το 2012, όχι μόνο με τα αποδικών τους αίτημα, αλλά οι δικές μας τράπεζες στην Κύπρο, τουλάχιστον κάποιες, είχαν εντοπίσει κάποιες ύποπτες συναλλαγές και έκαναν αναφορά, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που έχουν από το σχετικό νόμο, έκαναν αναφορά στη μονάδα, στην ΜΟΚΑΣ, για να αρχίσουμε τη διερεύνηση. Παράλληλα, ήρθε και το αίτημα από τις αρχές των ΗΠΑ και είναι πολλές οι χώρες στις οποίες έχουν σταλεί χρήματα. Η εταιρεία φαίνεται ότι πραγματοποιούσε μεταφορές χρημάτων χωρίς να έχει άδεια. Αρχικά ήταν σε μια άλλη χώρα, μετά είχε συνδεθεί και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι όντως πολύ λυπηρό το ότι πάλι μόνο η Κύπρος επιλέγει να αναφέρεται στα δημοσιεύματα και έχουμε κάνει πάρα πολλά σε αυτή την υπόθεση. Έχουμε επίσης παγώσει λογαριασμούς και είμαστε σε πολύ στενή συνεργασία. Όταν προχωρήσει η δίκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχουν οι διαδικασίες δίμευσης στο τέλος, όπου μπορούμε να εφαρμόσουμε τη δική μας νομοθεσία. Έχουμε πάρει ευχαριστήριες επιστολές από τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτείων. Δεν πρόκειται για 22 λογαριασμούς στις κυπριακές τράπεζες. Αυτό δεν ευσταθεί. Και μάλιστα κάποιοι είναι και κλειστοί στην Κύπρο. Δεν είναι πολλά δις, γιατί εδώ μιλάμε για πολλά δις. Δεν πρόκειται για δις στην Κύπρο, εν πάση περιπτώσει. Όταν επιβεβαιωθούν μέσω δικαστηρίου κάποια ποσά και είναι τελειωτικά, τότε θα μπορούσαμε να πούμε.